Πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ και τον Γιώργο Τσακίρη να δούμε σε τι μέτωπα κινείται η ΑΕΚ αυτό το Σαββατοκυριακό. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου Γιάννη, γεια σου. Καταρχήν έχουμε τρελαθεί με το Ζούμπε και περιμένουμε που θα την αναλύσει σε πολύ μεγάλη αγωνία και στο κυτρώμα μες στο επίπεδο. Για μένα είναι για το ίδιο το παιδί, το οποίο θυμίζω ότι είχε χάσει και μια ακόμα τελική διοργάνωση λόγω των κυριακών προσαγών που είχε επιλέξει τότε να κάνει την επέμβαση. Ναι, είχε μόνος του αποφασίσει ότι δεν νιώθει καλά να πάει να κάνει την επέμβαση και να χάσει Μουντιάλ. Ακριβώς. Δηλαδή ποιος αθλητής το κάνει αυτό? Κανείς, η αλήθεια είναι, ή τέλος πάντων απειροελάχιστη. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι το αφαίρνει έτσι τύχη που παθαίνει αυτό το μυϊκό, ελπίζουμε να μην είναι τόσο σοβαρό, ώστε να μην τον ξεδίσει και από το Euro, αλλά και τη δυνατότητα έπειτα να είναι διαθέσιμο στην ΑΕΚ με το που ολοκληρώσει η Ελβετία τις υποχρεώσεις, γιατί είναι πάρα πολύ άδικο για το παιδί. Μακάρι να πάρει όλα καλά, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε, φαντάζομαι αύριο το αργότερο θα έχουμε νέα, αν όχι σήμερα πιο αργά το βράδυ. Αυτό από την και το Λιβάη Γκαρσία μπορούμε να είμαστε πιο ανακουφισμένοι, γιατί δεν θα παίξει ο Τσιπαγάμες, είναι εκτός αποστολής, θα ξεκουραστεί, δεν είχε κάτι σημαντικό σε επίπεδο τραυματισμού, όπως έδειξε και ο απεικονιστικός έλεγχος που έκανε, οπότε θα είναι διαθέσιμος από την πρώτη μέρα του βασικού σταδίου προετοιμασίας για τους κυτρομάγους. Εξαιρετικά σημαντικό και αυτό το γεγονός, κρίνοντας και θυμόμενοι το τι είχε γίνει στην πρώτη χρονιά του Ματιάς Αλμίδα που δούλεψε στο πανικό καλοκαίρι στην Ολλανδία. Αυτά σε ό,τι αφορά τους διεθνείς, υπάρχουν και ο Σουμάνσκι που θυμίζω θα πάει στο γύρο μαζί με τον Βίντα και τον Κατσίνοβιτς, και εκεί θα έχουμε το ενδιαφέρον μας στα μερικές στα φιλικά, γιατί όπως βλέπεις δεν είναι, δεν σε αφήνει να γίνει. Ναι, δεν είναι εμείς, ναι. Όχι, δεν σε αφήνει να γίνει χρονιά, ειδικά με τα τραυματισμούς, δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Και ένα πράγμα το οποίο η ΑΕΚ το πλήρωσε και με το πρωτάθλημα, αν δεν είχε τόσο παρεταμένους τραυματισμούς, ίσως να μην είχε τέτοια αποτελέσματα. Σε συγκεκριμένα παιχνίδια εννοούμε, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και έτσι έχουμε μάθει να ζούμε. Από εκεί πέρα περιμένουμε, όπως αντιλαμβάνεις Γιάννη μου, να προχωρήσει η ΑΕΚ για τον αγωνιστικό της σχεδιασμό, ο οποίο ουσιαστικά μπορεί, γιατί με επαφές, με κουβέντες, να έχουν ξεχωρίσει πέφτες, να συναντήσεις, παρουσία του Μελισανίκη γιατί προημερών δείχνω με τον Ματίας Αλμέιδα, αλλά και ο Κονέ και τα στελέχη της ομάδας τα υπόλοιπα, και για να καθορίσουν και τις κινήσεις, αλλά και για να ενημερώσουν για την εξέλιξη των επαφών που συμπληρώνουν. Ναι. Που γίνονται σε ομάδες, παίχτες και πάει λέγοντας. Έχει ανοιχτά μέτωπα η ΑΕΚ πολλά, αυτή τη στιγμή μιλάμε. Όσον αφορά τα κενά στο ροστέρ. Τις προσθήκες, λέω εγώ, σε επίπεδο επαφών, όχι τα κενά, το ξέρουμε. Ναι. Το έχουμε πει, δεν ξαναλέμε, έτσι είναι μήνυμα 5-7 μεταγραφές. Μήνυμα το 5-7 το μάξιμο, έτσι. Δίχως, επαναλαμβάνω. Τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν εφόσον φύγει κάποιος. Ναι. Ακριβώς, σε επίπεδο πωλήσεων, γιατί ακόμα και πολλά σε επίπεδο φημολογίας, έτσι. Έχει φτάσει και στα δικά σας και φαντάζομαι ότι έχει έρθει πρόταση για τον Μπόλτσο, έχει έρθει πρόταση για τον Βαγκαρσία. Απαντήθηκα μεγάλη με την περσίνη για τον Λιβάη, κοντά στα 8-9 εκατομμύρια ευρώ για τον Μπόλσε, πράγματα τα οποία βέβαια καλά είναι να λέμε φήμες και ιστορίες μεταξύ μας, θα πρέπει να γίνουν επίσημα και ουσιαστικά για να μπορούμε να μιλήσουμε και να έχει βάσει κάποιος ενάντια από αυτά, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αν και εφόσον προκύψει η αλλαγή, υποχρέωση για αλλαγή παίχτη, ενώ απολυθεί κάποιος, τότε ναι, θα υπάρξει προσθήκη. Τα υπόλοιπα δεν έχει αλλάξει κάτι, αυτός είναι ο σχεδιασμός. Αυτό που έλεγα πριν ότι είναι σε 2-3 περιπτώσεις σε σημαντικές επαφές η ΑΕΚ, ισχύει, είναι μεγάλη πραγματικότητα, γι' αυτό τις ημέρες είναι πολύ κρίσιμες για μερικές περιπτώσεις παιχτών που εξετάζει και έχει προκριθεί. Γενικότερα υπάρχει μια αγωνία την οποία νομίζω ότι εισπράττεις και εσύ, γιατί εν αντιθέσει, για παράδειγμα, με τον ΠΑΟΚ, όπου ακούγεται μια περίπτωση και επιβεβαιώνεται από την ομάδα ότι ναι, ασχολούμαστε με αυτήν. Στην ΑΕΚ δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο αυτές τις μέρες και είναι πολύ λογικό να σου λέει ο κόσμος. Ανάλογα, μπορεί το ρεπορτάζ που κάνει ο καθένας. Ναι, απλά είναι και για το Μίλσον, α πούμε, για το Μίλσον μπορεί να καταλάβει κάποιος τι ΑΕΚ κοιτάει την περίπτωση μέχρι εκεί. Όχι ότι κάνει πρόταση που έγραψαν οι Πορτογάλοι. Για τον αριστερό εξτρέμου λέω ότι είναι δηλαδή, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος. Αλλά το γεγονός ότι είναι μια περίπτωση που έχει τσεκάρει ΑΕΚ και μπορεί να περιμένουμε λίγο να δούμε τι μπορεί να προκύψει, γιατί επαναλαμβάνω δεν είναι και ευκολή, είναι μια περίπτωση που έχω ζωριστεί που κοστολογείται μήνυμα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, και δεν είναι και γίνει και σε μια θέση που καταλαβαίνουμε ότι η ΑΕΚ σίγουρα δεν θα μείνει στη μία περίπτωση. Είναι και αυτός κομμάτι μιας λίστας για μια θέση.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Και είναι και μία από τις προτεραιότητες για να ενισχυθεί η ΑΕΚ αυτή, ναι. Το αριστερό άκρο της επίθεσης. Ναι. Το αριστερό φτερό, γιατί δεν βγήκε ο Πισάρο και ήθελε ούτως άλλως από πέρσι έναν που θα είναι στην ίδια ευθεία ή και μπροστά από τον Κατσίνοβιτς. Το Πισάρο το θεωρούμε δεδομένο. Ότι θα φύγει δεν μπορεί να το ξέρεις, αλλά ότι δεν υπολογίζεται στο βαθμό που έγινε πέρσι το καλοκαίρι όταν αποκτήθηκε, ναι. Ναι. Η ΑΕΚ ψάχνει παίχτη εκεί για την πρώτη λύση. Για πρώτη λύση. Μπροστά και από τον Κατσίνοβιτς, παραλαμβάνω. Ναι. Άσχετα αν στην πορεία το κάτι παίζει ο Κατσίνοβιτς, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, ναι, ναι. Η λογική είναι η αναβάθμιση. Ναι. Ακριβώς. Όπως είναι η δεξιά πλευρά του Μπάνε, να το πω έτσι όπως το κρίνουν οι περισσότεροι, δηλαδή ο Ελίασον και από πίσω του να είναι ο Άμραμπατ. Ναι, και να ντουμπλάρουν. Ακριβώς. Έτσι και αριστερά αυτό θέλει να επιτεθεί ΑΕΚ με την έλευση ενός παίκτη πάρα, πάρα πολύ σημαντικού. Κάτι που δείχνει η περίπτωση του Μίλσον, παιδί μου, τα χαρακτηριστικά του, την ηλικία του, την ικανότητά του να παίζει από αυτή την πλευρά. Ας άτυχες περιπτώσεις έχει στη λύση της ΑΕΚ. Τον Αντιαραούχο, που είναι πολύ σημαντικός. Τον Ατοφύλακα, Μπακ, τα έχουμε ξαναπεί, το ξαναλέμε. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Την περίπτωση του Γιαννούλη έχουμε πει που θα είναι ανοιχτή αν και εφόσον δεν βρίσκει στο εξωτερικό, αλλά και αν δεν έχει βρει ακόμα η ΑΕΚ, βέβαια, έτσι. Σωστά. Το Παναθηναϊκός, ξέρω και το Παναθηναϊκό ότι υπάρχει. Και ο Ψόμεθα. Είναι σε μια διαδικασία που πάντως ο ΑΕΚ κρίσιμο να παρθών για 2-3 περιπτώσεις από ό,τι ξέρω. Ναι. Μέχρι εκεί. Αλλά αυτό θα τελειώσει πιο νωρίς από ό,τι περιμένουμε, αν δεν θα τελειώσει. Τέλος πάντων, όπως και να, θα το δούμε στην πορεία της εβδομάδας που έρχεται. Σχετικά και με την υπόθεση τερματοφύλακα με το όνομα του Μπρινιόλι. Κοίτα, είναι μια περίπτωση που έχουμε πει ότι από την Ελλάδα έχει ξεχωρίσει και αρέσει, κυρίως και για την προσωπικότητα του αλλά και για την ικανότητα του να παίζει με την μπάλα στα πόδια. Όπως φυσικά πει, είδατε, γιατί πολλοί λέγανε ότι έχει τελειώσει η κλίση και θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα που τα λέγαμε. Είπα ότι δεν είναι έτσι το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε. Είναι μια περίπτωση που έχει προκληθεί σε επίπεδο, ξαναλέω, εντός συνόρων, αλλά δεν είναι μόνη της. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Και δεν συζητάω το που λέγανε για προσύμφωνα και αυτά, αυτά δεν υπήρχαν. Το είχα πει και τότε το Γενάρη που λέγανε, γιατί για την ΑΕΚ πίσω, γιατί υπάρχει η δυνατή πάντα με τις ελληνικές ομάδες μεταξύ τους, να μένει ένας παίκτης ελεύθερος. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, είναι μέσα στους παίκτες που αρέσουν ΑΕΚ, αλλά μέχρι εκεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα μπορούσε να μην τον έχει ανακοινώσει η ΑΕΚ αν τον είχε κλείσει. Ξέρεις υπό την έννοια ότι 36 είναι το συμβολαίο του. Άρα, 1η Ιουλίου μόνο με τις σύνδεσεις μιας ομάδας θα μπορούσε. Αλλά το να έλεγε ότι έχει συμφωνήσει με τον Πρινιόλι δεν θα της έλεγε κανείς κάτι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε συμφωνήσει και θα ανακοινώσουμε την 1η Ιουλίου. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει τίποτα στην αρχή γιατί το είπε ή θα την κάνει καταγγελία. Δεν γίνεται αυτό. Είναι ελεύθερος στους άλλους που την γεννάνε, δεν προκαλεί τίποτα. Ποια ομάδα θέλει. Τώρα πάμε στο θέμα της καριέρας. Ναι, ναι. Το ότι δεν έχει γίνει είναι επειδή δεν έχει τελειώσει. Και επειδή δεν παίζει μόνη της αυτή η περίπτωση. Και δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω ότι έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Για μην δεν ερχόντουσαν. Το μεσημέρι έρχονται, Γιάννη. Ωραία. Οπότε για απάντησέ μου και σχετικά με το μέλλον του Δημήτρη Μελισανίδη σχετικά με την συνέχεια του στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Τα έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν με άλλους επιχειρηματίες οι οποίες έχουν συνδεθεί με την ΠΑΕ ΑΕΚ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τι ισχύει? Κοίτα, αφενός πρέπει να πούμε ότι αυτό που σου είπα μόλις πριν, ότι πριν λίγες μέρες ο κ. Μελισανίδης είχε δείπνο με τον Ματίας Αλμέδα και με πέφτουν σε όγονους σχεδιασμούς συνάντηση. Φωτογραφίζει έναν άνθρωπο που δεν είναι στην εξώπορτα, να το πω έτσι, στην παράδοση, παραλλαγή της ΠΑΕ. Δεν είναι κάτι απλό η μεταβίβαση, ας πούμε, ενός πλευσικού πακέτου και δει τη story της ΑΕΚ. Η περίπτωση του Μάριου Ηλιόπουλου είναι μια που γνωρίζουν πάρα πολύ στον επιχειρηματικό κόσμο ότι είναι πολύ κοντά με τον Δημήτρη Μελισανίδη τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, όχι μόνο τώρα και πέρυσι και πρόπερσι το έχουμε πει και με άλλα σενάρια όταν κυκλοφόρησαν. Είναι δεδομένο ότι νομοτελειακά κάποτε θα γίνει αυτό. Δημήτρη Μελισανίδη έχει τα 74 χρόνια ζωής, είναι από το 2013 και πάλι στην ΑΕΚ. Έχει συμπληρώσει 11 χρόνια δηλαδή ξανά, τη δεύτερη φορά σαν ιδιοκτήτης, η τρίτη σαν παρουσία του στην Ένωση. Προφανέστατα αφού ολοκλήρωσε και το έργο ζωής και το μυθικό αυτό πράγμα με το γήπεδο Τσάικ, η επόμενο θα ήταν να ψάχνουμε, να περιμένουμε δηλαδή, να έρθει και αυτή η ώρα κάποια στιγμή. Ωστόσο, θα πρέπει, όπως αντιλαμβάνεσαι,
να γίνει κάτι σε επίπεδο κίνησης ουσιαστικής για να μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε να είμαστε μια ανάσαπτη μεταβίβαση της ΠΑΕΚ σε έναν άλλον ιδιοκτήτη. Ναι. Δεν ξέρω, τα σενάρια ξέρεις πως πάνε τώρα μετά από μια περίπτωση και, ένα ονοματεπώνυμο μπορεί να γραφτούν χιλιάδες. Την παίρνει αύριο ή θα μπει σιγά σιγά στα συμπαίχτης και μετά θα την πάρει. Όλα αυτά εγώ τα ακούω λίγο ξέρεις καφενειακού επίπεδου και χαρακτήρα. Κρατάμε το ότι υπάρχει καπνός και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει φωτιά. Αυτό Ωραία. Είναι το θέμα. Ωραία. Ωραία Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια.